Για τη σημερινή μας εκδήλωση έχουν σταλεί μηνύματα από συγγενείς, από γόνους εκτελεσμένων. Διαβάζουμε. Ο Κερκυραίος Πανεπιστημιακός Γιώργος Ρούσης, ο πατέρας του οποίου, Τηλέμαχος Ρούσης, στην περίοδο της κατοχής είχε φυλακιστεί εδώ από τους Ιταλούς, μας στέλνει από την Αθήνα το παρακάτω μήνυμα. Η καρδιά μας σήμερα χτυπάει από εδώ την Αθήνα στο λαζαρέτο. Οι λαϊκοί αγωνιστές που υπέφεραν εκεί την κατοχή, μεταξύ των οποίων και ο ακατάβλητος μέχρι τη δύση του Μάχος Ρούσης, όλοι και ακόμα περισσότεροι όσοι αντιμετώπισαν εκεί μετά την κατοχή το εκτελεστικό απόσπασμα, βροντοφωνάζοντας υπέρ του ελληνικού λαού και του κόμματος της αντίστασης, δεν ξεχνιούνται. Η αγωνιστική συμπόρευσή τους με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δείχνει σε όλους μας τον δρόμο για το καλό του λαού. Η Άσπα Μανδυλαρά Καλοδίκη, σύζυγος του δολοφονημένου από τη Χούντα αγωνιστή Νικηφόρου Μανδυλαρά και ανιψιά του Παξινού Σπύρου Καλοδίκη, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που δολοφονήθηκε στη Λάρισα το 1947, μας στέλνει χαιρετιστήρια επιστολή. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ στο Λαζαρέτο, το σκοπευτήριο της Κεσαριανής των Επτανήσων. Αγαπητοί συμπατριώτες, νιώθω μεγάλη περηφάνεια που οι προγονικές μου ρίζες είναι εδώ, στα νησιά του Ιωνίου, και ακόμα αισθάνομαι υπέρτατη τιμή, γιατί τα Επτάνησα γέννησαν λαϊκούς αγωνιστές που ήταν στην πρωτοπορία των αγώνων του λαού μας, στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στον ξένο κατακτητή, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού. Αγωνιστές που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν στο κολαστήριο των φυλακών Κέρκυρας και όχι μόνο, και εκτελέστηκαν, γιατί πίστεψαν στα μεγάλα πανανθρώπινα ιδανικά της ελευθερίας και του σοσιαλισμού. Το ΚΚΕ δεν ξεχνά και τιμά τους ήρωές του που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους. Η θυσία τους εμπνέει τους αγώνες μας μέχρι και σήμερα.